Με δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα στα παράκτια της Γαλλίας, το Μονακό ατενίζει τη θάλασσα. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο για τη ζωή στο Μονακό, θα γνωρίσουμε εκείνους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον ωκεανό. Πρώτη στάση, το Ωκεανογραφικό Μουσείο, μια έμπρακτη απόδειξη αγάπης ενός πρίγκιπα προς τη θάλασσα. Το μουσείο εγκαινιάστηκε το 1910. Το κτίριό του σε μαγεύει με την κλασική του αρχιτεκτονική. Πολυέλαιοι, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, όλα τα αντικείμενα είναι ένα σύμνος στο θαλάσσιο στοιχείο. Το μουσείο χτίστηκε για να στεγάσει την πανίδα και τη χλωρίδα που ο πρίγκιπας Αλβέρτος ο πρώτος συνέλεγε για 30 χρόνια στα ταξίδια του από τις Αζόρες μέχρι το Σπίνμπεργκ. Το έργο περιλάμβανε την τοποθέτηση σημαδούρων στον Ατλαντικό, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το ρεύμα του κόλπου, που εκτείνεται από τον κόλπο του Μεξικού μέχρι τον Ατλαντικό. Σε κάθε σημαδούρα υπήρχε ένα μήνυμα σε πολλές γλώσσες. Όποιος το έβρισκε, απαντούσε στον πρίγκιπα και του έλεγε πού βρήκε τη σημαδούρα. Με αυτές τις πληροφορίες, κατάφερε να σχεδιάσει τον πρώτο χάρτη του κόλπου. Ο πρίγκιπας βρίσκει την εξερεύνηση της θάλασσας συναρπαστική. Εξαιτίας της αιμονής του αυτής, έμεινε γνωστός ως ο πρίγκιπας ο εξερευνητής. Ξόδεψε μια ολόκληρη περιουσία ώστε να έχει τον καλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό. Τα πλέον υπερσύγχρονα πλοία που θα του επέτρεπαν να κατεβαίνει όσο πιο βαθιά στον ωκεανό, ώστε να συνεισφέρει στην κατανόησή του. Σήμερα το πάθος αυτό κληροδοτήθηκε στους επιστήμονες του μουσείου. Η ειδικότητά τους είναι η καλλιέργεια κοραλιών που ανήκουν στην οικογένεια των Μεδουσών. Οι λευκές ζώνες που βλέπετε μας αποδεικνύουν ότι υπάρχει ανάπτυξη. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται η καλλιέργεια, τόσο βελτιώνονται οι συνθήκες για τη ζωή των κοραλιών. Βρίσκουμε πολλά από αυτά τα κοράλια στον Ειρηνικό ωκεανό, πάνω σε κοραλιογενείς υφάλους. Για να μάθουμε περισσότερα, επισκεφθήκαμε τον καθηγητή Ντενίς Αλεμάν στο Επιστημονικό Κέντρο του Μονακό, εκεί όπου η βιολογία των κοραλιών ερευνάται τα τελευταία 25 χρόνια. Είμαστε το μοναδικό εργαστήριο στον κόσμο που μπορούμε να καλλιεργήσουμε τόσο διαφορετικά είδη κοραλιών σε ελεγχόμενες συνθήκες και που μπορούμε να μελετήσουμε την ανάπτυξή τους εργαστηριακά. Οι επιστήμονες ερευνούν πώς τα κοράλια αντιδρούν στην όξινη βροχή που δημιουργείται εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επίσης, προσπαθούν να ανακαλύψουν τα μυστικά μακροζωίας των κοραλιών. Τα κοράλια ζουν εκατοντάδες χρόνια χωρίς να έχουν σημάδια γύρατος. Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί δεν γερνούν και κατ' επέκταση γιατί εμείς οι άνθρωποι γερνάμε. Το θέμα μας δεν είναι μόνο η μακροζωία, αλλά η κατάκτησή της χωρίς να γερνάμε. Στο Μονακό οι λάτρεις της θάλασσας έχουν το δικό τους ναό. Καλώς ήλθατε στο Yacht Club, ένα εμβληματικό κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Norman Foster και κατασκευάστηκε από τον Bernard d'Alessandri. Ο τελευταίος κοσμεί την αυαρχίδα του συλλόγου, ένα πλοίο ενός αιώνα με το όνομα του Inga. Του Ιγκά στην αφρικανική διάλεκτο σημαίνει καμιλοπάρδαλη. Είναι καλλίγραμμο, κομψό και φιλόξενο πλοίο. Το Yacht Club φιλοδοξεί να είναι ένα εργαστήριο σκέψης για τη διεθνή βιομηχανία yachting. 1.200 θέσεις εργασίας στο πριγκιπάτο εξαρτώνται από την ιστιοπλοεία. Εργασίες συντήρησης στα σκάφη, προσωπικό για τις δεξιώσεις, ενίκη για μια θέση στο λιμάνι του Μονακό είναι μόνο μερικές από τις δουλειές που δημιουργούνται. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς το ακριβές ποσό που αποφέρει η ιστιοπλοεία στα ταμεία του πριγκιπάτου. Σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, πρόκειται για 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα σημαντικό ποσό αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του Μονακό. Η
Το ταξίδι μας τελειώνει εδώ. Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Η ζωή στο Μονακό» θα μεταφερθούμε στην Ξηρά για να μιλήσουμε για τη Φόρμουλα E με τον πρώτο πρωταθλητή της ηλεκτροκίνητης Φόρμουλα. Θα τα πούμε σύντομα στο Euronews.